Δεν ξέρω πόσοι το μάθατε, πόσοι το γνωρίζετε, πόσοι το έχετε δει, αλλά ξεκίνησε στην Ελλάδα η κατάργηση των μετρητών. Και όταν λέμε κατάργηση, με κεφαλαία γράμματα. Όχι αυτά που έχουμε δείξει σε άλλα βίντεο, ότι έκαναν ένα βήμα όπως αυτό που έκαναν πρόσφατα, να αυξήσουν το πρόστιμο για συναλλαγές με μετρητά πάνω από 500 ευρώ. Ο Δήμος Θέρμης από την 1η Νοεμβρίου του 2023 ανακοίνωσε ότι καταργεί τα μετρητά. Έτσι λοιπόν, οι πολίτες στο Δήμο Θέρμης, όταν θέλουν να κάνουν κάποια πληρωμή προς τον Δήμο, δεν έχουν πλέον δυνατότητα να πληρώσουν με μετρητά. Δεν ξέρω και κατά πόσο είναι νόμιμο. Μπορείς δηλαδή να πας σε ένα μαγαζί και να σου αρνηθούν την πληρωμή με μετρητά, αφού τα μετρητά υπάρχουν, είναι νόμιμα τα μετρητά. Πέρα από αυτό όμως, όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει την είδηση και μόνος του στο site του Δήμου Θέρμης. Μάλιστα και ο Δήμος αλλά και κάποια άλλα site που διαφημίζουν αυτή την πρωτοπόρο κίνηση γράφουν στον τίτλο ότι δίνονται νέες δυνατότητες πληρωμής στους πολίτες. Οι νέες δυνατότητες ξέρετε ποιες είναι. Οι νέες δυνατότητες είναι ουσιαστικά μία, δηλαδή η πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο, με e-banking ή η πληρωμή στα ταμεία όταν πηγαίνει κάποιος αυτοπροσώπος, αλλά και πάλι εκεί θα γίνεται με κάρτα, μέσω POS. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατότητες, αυτό είναι υποχρεωτικότητα πληρωμής, για να το λέμε σωστά. Ορισμένοι όταν λέγαμε περίπου 2 χρόνια πριν ότι αυτή η ψηφιακή εξέλιξη, την οποία επιβάλλουν, δεν είναι εξέλιξη όταν επιβάλλεται, αυτή η ψηφιακή υποχρεωτικότητα λοιπόν, για να το πούμε σωστά, θα φέρει και κατάργηση των μετρητών. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα είχαμε πει ότι στο πρόγραμμα έχουν και την κατάργηση εντελώς των μαθημάτων, των σχολείων, όπως τα ξέραμε, ότι κάποια στιγμή θα γίνεται το μάθημα όπως γινόταν με τον 19. Μπείτε να δείτε τις εξελίξεις που υπάρχουν και σε αυτό τον τομέα. Έχουν ξεκινήσει ψηφιακό φροντιστήριο, ψηφιακό απουσιολόγιο. Τώρα, αν κάποιος νομίζει ότι παρόλα αυτά, όπως μου γράφουν ορισμένοι, μπορεί να είναι η άποψή τους, αλλά εάν κάποιος νομίζει ότι θα παραμείνει το φυσικό χρήμα, τα μετρητά, τα παιδιά θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο, δεν ξέρουμε μετά από πόσα χρόνια θα γίνουν στην πράξη όλα αυτά και θα φτάσουν στο τέλος τους. Όπως βλέπετε όμως, ξεκίνησε από Δήμο στην Ελλάδα η κατάργηση των μετρητών, ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές και χωρίς μόνο μέχρι αυτό το ποσό θα χρησιμοποιείς. Τέλος, δεν θα μπορούν οι πολίτες εκεί όταν έχουν συναλλαγή με το Δήμο και θα πρέπει να πληρώσουν κάποια οφειλή κτλ. Να χρησιμοποιήσουν το χρηματάκι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και μην ξεχνάτε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, είναι πολύ απλό, πρέπει να κάνετε εγγραφή, πατήστε αμέσως μετά και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες ειδοποιήσεις. Ήταν ένα βίντεο εκτός προγράμματος, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική είδηση και δυστυχώς, είπαμε, από 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε, εμένα με ενημέρωσαν χθες. Είναι δεύτερη μέρα, τώρα είμαστε 2 Νοεμβρίου στιγμή που γράφετε το βίντεο και δεν βλέπω αυτά τα site, ιστοσελίδες που υποτίθεται είναι αδέσμευτες, ανεξάρτητες, δεν το έχουν δει. Πώς το είδα εγώ? Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ θα υποθέσω ότι δεν το γνωρίζουν, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, φίλες και φίλοι. Κλείνοντας, για να συνεχίσουμε και με αυτό που έλεγα για τις εγγραφές, εάν έχετε γραφτεί είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε αν παραμένετε γεγραμμένοι και αν κάνατε σωστά τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, να είστε καλά, για χαρά.